Ένας συμβολικός αγώνας 5 χιλιόμετρων που δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα σε μια πολύ ωραία διαδρομή που περνάει από τα στενά της πόλης της Χίου, το λιμάνι Χίου, αλλά και τα γραφικά δρομάκια του κάστρου για να καταλήξει στην κεντρική πλατεία του νησιού, έγινε την Κυριακή 12 Μαρτίου για 7η χρονιά από το Σύλλογο Αθλητών Υγείας Χίου. 400 γυναίκες όλων των ηλικιών συμμετείχαν φέτος στον αγώνα, τιμώντας έτσι την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, ενώ ταυτόχρονα τήρησαν στην έναρξή του και ενός λεπτού σιγή για τα αδικοχαμένα θύματα του δυστυχήματος των Τεμπών. 4, 3, 2, 1, πάμε δυνατά! Νομίζω ίσα προλάβαμε, μας έκανε τη χάρη ο καιρός. Ο κόσμος πιστεύω το χάρηκε. Τιμήσαμε έτσι τη μέρα της γυναίκας. Για μένα αυτές οι δράσεις είναι κάτι το μαγικό. Μαζεύεται κόσμος, εκτονώνεται. Και μάλιστα αυτές τις δύσκολες μέρες που διανύουμε το τραγικό δυστύχημα, πιστεύω ότι δώσαμε μια νότα αισιοδοξία σε λίγο επιπλέον. Λοιπόν, σήμερα ήταν μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Είχε, βέβαια, ο καιρός ήταν λίγο χάσιμος, αλλά δεν πειράζει. Εμείς το κάναμε, ήταν πολύ ωραία. Πολύ ωραίες, δεν ξέρω, ήταν πολύ ωραία πάντως. Εγώ πέρασα τέλεια. Και την επόμενη, όσοι δεν το κάνατε, να το κάνετε. Είναι τέλειο. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενη σήμερα που βίωσα το συγκεκριμένο αγώνα, γιατί το μυαλό μένει και λίγο πίσω, μια εβδομάδα πριν στα Τέμπη, στο τραγικό αυτό συμβάν που βιώσαμε όλοι μαζί. Το μυαλό μου είναι στις μητέρες εκείνες, στις οικογένειες που βίωσαν το χαμό των παιδιών τους. Σήμερα βέβαια βοήθησε και ο καιρός μέχρι τώρα τουλάχιστον και βρεθήκαμε όλες μαζί στον δρόμο, στολίσαμε το λιμάνι και τους δρόμους με τα χρώματα του αγώνα αυτού. Ευχαριστούμε το Χίος Ράνινγκ και ευχαριστούμε εσάς όλους τους εθελοντές και εύχομαι του χρόνου ακόμα καλύτερα. Γεια σας, ο αγώνας ολοκληρώθηκε το 7ο Women's Run. Η διαδρομή ήταν 5 χιλιόμετρα, είχε συμβολικό χαρακτήρα, ήταν χωρίς χρονομέτρηση, ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας. Οριακά δεν μας έπιασε η βροχή. Είναι ωραίο να γίνονται τέτοιες προσπάθειες και τέτοιοι αγώνες που ισχύουν τη γυναίκα και τη θέση της, γιατί όλο αυτό ήταν πολύ ωραία, το 100. Σημασία. Ήταν πάρα πολύ ωραία, κουραστικά, αλλά ήταν υπέροχο όλη η διαδρομή. Ο κόσμος χειροκροτούσε από όπου περνούσαμε και γενικότερα ήταν υπέροχα, γιατί τρέξαμε κιόλας μαζί παρέα και ήταν πάρα πολύ ωραία. Την απονομή των αναμνηστικών μεταλλίων έκανε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης μαζί με τον Δήμαρχο Χίου Σταμάτη Κάρματζη και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αθλητών Υγείας και Χιώτη Πρωταθλητή Μαραθώνιου Δρόμου, Χριστόφορο Μερούση. Είναι όμορφες στιγμές που ζούμε σήμερα, παρά το γκρίζο το οποίο πλανάται στην ατμόσφαιρα σε πανελλαδική κλίμακα. Είναι όμορφες εικόνες, τον 7ο αγώνα του Χίου Ράνινγκ γυναικών. Ο Δήμος πρωταγωνιστεί και εδώ, έτσι, συμμετέχει, στηρίζει αυτές τις εκδηλώσεις οι οποίες δίνουν άλλο χρώμα και άλλη όψη στο νησί μας. Πραγματικά ήταν πολύ επιτυχημένη, με πολύ μεγάλη συμμετοχή, έτσι, μικρές και μεγάλες έτρεξαν, το χάρηκαν, το ευχαριστήθηκαν, αυτή την ώρα παίρνουν τα αναμνηστικά τους. Είμαστε εδώ λοιπόν για να συνδράουμε και να στηρίζουμε τέτοιες διοργανώσεις. Και θέλω να πω συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Χίου Ράνινγκ, των Αθλητών Υγείας. Και βέβαια ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή βάζει και θα βάζει πλάτη όχι μόνο στις συγκεκριμένες διοργανώσεις και εκδηλώσεις, αλλά και σε οτιδήποτε άλλο προάγει και μας κάνει να ξεχωρίζουμε. Και του χρόνου να είμαστε καλά, να είμαστε όλοι εδώ. Θεσμός του Χίος Ράνινγκ, 7η διοργάνωση, συγχαρητήρια και στο Δήμο Χίου αλλά και στους διοργανωτές. 400 γυναίκες τρέξανε σήμερα, νέα παιδιά, ο αθλητισμός μέρος της ζωής μας.